Καθημερινά εκατοντάδες πολίτες κινούνται, εργάζονται και απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην ανανεωμένη καρδιά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιήθηκε η ανάπλαση του κέντρου της περιοχής και άλλαξαν ριζικά η οδός μεταμορφώσεως και ο πεζόδρομος της Κομνηνού. Κόστησε περίπου 2.200.000. Η σκέψη και η οργάνωση του Δήμου ήταν να ελαφρύνει από τη κυκλοφορία αυτούς τους δρόμους, η οποία είναι κατεξοχήν για την διάθεση των πολιτών. Το συγκεκριμένο σημείο της Καλαμαριάς έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης, ιδιαίτερα για τους νέους. Η Μαρία Μαστρογιάννη εργάζεται ως πολίτρια σε κατάστημα ενδυμάτων και καθημερινά κινείται στην περιοχή. Έχει αλλάξει σίγουρα ο πεζόδρομος προς το καλύτερο. Mm-hmm. Έχουν μπει κάποια λουλούδια, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα, η πρόσβαση γενικά στα καταστήματα είναι πιο άνετη, υπάρχει κινητικότητα στα μαγαζιά, τα μαγαζιά δουλεύουν και μου αρέσει περισσότερο να σου πω την αλήθεια, δηλαδή το να κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο, καλύτερα να βρίσκεται εδώ, να στηρίζει τον τόπο του, το μέρος του. Με την ανάπλαση, το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού δρόμου μετατράπηκε σε έναν πεζόδρομο πρότυπο, ενώ έμεινε μία λωρίδα για τη διέλευση των οχημάτων. Είναι ένα από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα ανάπλασης περιοχών. Ήδη αυτό το κομμάτι έχει, νομίζω ότι έχει βραβευτεί, γιατί είναι από τις καλύτερες αναπλάσεις που έχουν γίνει. Έδωσε πολύ προχώρο πρασίνου στους πολίτες, καθιστικούς χώρους, και έβαλε μια τάξη σε αυτά τα οποία λέμε υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, ώστε να μην μπορούν να πηγαίνουν να αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα. Έχει αλλάξει ο τόπος, είναι σπουδαία η ανάπλαση του χώρου, γιατί όπου ανανεώνεται ο κάθε τόπος, εκεί μαζεύεται και ο κόσμος. Ελπίζω να συνεχίσει να συμβαίνει, να έχει κόσμο στην Καλαμαριά, να έχει κινητικότητα στα μαγαζιά. Η ανάπλαση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Καλαμαριάς έχει αναβαθμίσει αισθητά το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων και έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε πρόσωπο η Καλαμαριά και μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.